Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εν μέσω μιας εθνικής τραγωδίας, η κυβέρνηση επιδεικνύει για ακόμη μια φορά λαζονία με την κάκιστη νομοθέτηση προς εξυπηρέτηση συμφερόντων. Η διαβούλευσή σας, κύριε Υπουργέ, προσβάλλει την κοινωνία, τη Βουλή και τη Δημοκρατία. Τρία νομοσχέδια σε ένα, με πλήθος διατάξεων που διορθώνουν δικούς σας νόμους, τακτοποιούν ημετέρους, χαρίζουν πολεοδομική ασυλία και αυθαιρεσίες στο δημόσιο χώρο, εγγυαλεί δασικές εκτάσεις, μέχρι αλλαγή ορίων οικισμού με απόφαση Υπουργού αντί για προεδρικό διάταγμα. Και ενώ πλησιάζει η μέρα της ανατροπής σας, προσπαθείτε ακόμα και την τελευταία στιγμή να δώσετε το τελικό χτύπημα στα δημόσια αγαθά, στην περιουσία των ΟΤΑ και στη δημόσια περιουσία με την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού και των απορριμμάτων. Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου σας χτυπούν στο Σύνταγμα και στην ομολογία του ΣΤΕ. Το επιβεβαιώνει άλλωστε και η έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Η μετονομασία της ΡΑΕ σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, παρόλο που το αρνείστε, κατά την ακρόαση των φορέων υποστηρίχθηκε έντονα από πλήθος φορέων και δεμική, τοπική και επιστημονική φορείς κτλ., ότι πρόκειται για έμεση ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του νερού, αλλά και της διαχείρισης των απορριμμάτων. Εμέσως, ώστε να παρακαμφθούν οι αποφάσεις του ΣΤΕ που έχουν κρίνει ότι δεν νοείται παρά μόνο άμεσος κρατικός έλεγχος που δεν μπορεί να υποκατασταθεί από οπλία, ανεξάρτητης αρχής. Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών αναφέρει ότι με τον τρόπο αυτό χάνεται ο χαρακτήρας του πόσιμου ύδατος ως κοινωνικού αγαθού και αντί αυτού αντιμετωπίζονται οι σχετικές υπηρεσίες ως ρυθμιζόμενες κατά τη στοιχεία με αγορές άλλων αγαθών και υπηρεσιών, όπως η ενέργεια. Οι προθέσεις σας για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών νερού φάνηκαν από την αρχή της διακυβέρνησής σας, πρώτο με την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Υδάτων και με εξαγγελίες για συγχωνεύσεις, ΔΕΙΑ κτλ. Τις ιδεολειπτικές σας νεοφιλελεύθερες αιμονές δεν τις κρύβετε. Και όσο και αν αποδεικνύεται ότι έχουν καταστροφική επίδραση, εξακολουθείτε να τις εφαρμόζετε ως πολιτική. Επαναφέρετε λοιπόν μνημονιακές ρυθμίσεις. Αντίστοιχη σύσταση ρυθμιστικής αρχής είχε συσταχθεί και στα μνημόνια και καταφέραμε να την αποτρέψουμε με επιτυχία το 2016. Και βέβαια δεν έχει καμία σχέση με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Ελλάδας που απορρέουν από την οδηγία πλαίσιο για τα νερά. Η εισηγητική έκδοση του νομοσχεδίου επομένως επικαλείται ψευδώς ότι υπάρχει νομικό κενό και βεβαίως υπάρχει το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης που εσείς ήδη θέσατε αυτή την προτεραιότητα. Εγώ, κύριε Υπουργέ, γνωρίζω τις επίπονες προσπάθειες που γίνονται στην ΔΕΙΑΦ, την αντίστοιχη επιχείρηση στην Φλόρινα, και πώς στραγγαλίστηκε με την ενεργειακή ακρίβεια και φυσικά την υποστελέχωση. Αυτό που απαιτείται για όλες βέβαια τις ΔΕΙΑ είναι η οικονομική ενίσχυση και η στελέχωσή τους, όπως αναφέρει και η Didi Regio. Αυτό ανέφερε όταν έγινε η εξέταση των υπηρεσιών. Επιμένετε όμως και θέλετε να παραδώσετε νευραλγικούς και μονοπωλιακού χαρακτήρα λειτουργίας του δημοσίου και της αυτοδιοίκησης σε ιδιώτες και δεν διστάζετε να περιορίσετε την πρόσβαση όλων σε βασικά αγαθά όπως το νερό. Μετατρέπεται δηλαδή το κέρδος ενός ιδιώτη σε προσδιοριστικό παράγοντα της διαχείρισης του νερού και των απορριμμάτων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνική συνοχή και τη δημόσια υγεία. Παράλληλα με το νομοσχέδιο αποσκοπείται στην αποδυνάμωση της λειτουργίας της ΡΑΕ, η οποία είναι ήδη έντονα υποστελεχωμένη, ώστε να συνεχίζεται ανενόχλητη η εσχροκέρδεια και τα υπερκέρδη των παραγωγών και των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας με χρήματα των φορολογούμενων. Άλλωστε, εδώ και 4 χρόνια αυτά ακριβώς προστατεύεται και στοχεύεται και στοχεύσατε στις ιδιωτικοποίησεις των εταιριών ΔΕΗ, ΔΔΕ, ΔΕΠΑ εμπορίας, στην υπονόμευση των ενεργειακών κοινοτήτων, στο μοίρασμα του διαθέσιμου χώρου ηλεκτρικού σε 3-4 μεγάλους παίκτες, με την κατάργηση της θεμελιώδους αρχής της χρονικής προτεραιότητας σε συνδέσεις των έργων, εν μέσω 15 Αυγούστου η φοβερή απαράδεκτη κοινή απόφασή σας, στην υπονόμευση της αυτοκατανάλωσης και της αυτοπαραγωγής, στην αντικατάσταση του λιγνίτη με φυσικό αέριο και προχωράτε σε μια βίαιη και άδικη απολιγνητοποίηση χωρίς κανένα σχέδιο για την Πτολεμαΐδα 5 και στην πρόθεση της μετάβασης προς όφελος μεγάλων παικτών και όχι στη διάχυση του ωφέλους στις τοπικές κοινωνίες. Και έρχεστε τώρα προεκλογικά και προσποιείστε ότι προσπαθείτε να λύσετε προβλήματα που δεν λύσατε 4 χρόνια. Προχωράω όμως λίγο στην ενότητα Β, είπαμε 3 νομοσχέδια.
με την καθυστερημένη και στρεβλή ενσωμάτωση των οδηγιών για τη ΣΑΠΕ και την εσωτερική αγορά ενέργειας, είναι σαφές ότι αποσκοπείτε να κρατήσετε τις ενεργειακές κοινότητες σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να αφήσετε χώρο σε μεγάλες ενεργειακές επιχειρήσεις. Πρώτα κυρώστε τη χρηματοδότησή τους μέσω ΕΣΠΑ και τώρα δημιουργείτε άλλες δύο νέες κατηγορίες. Εάν λοιπόν η κυβέρνησή σας ήθελε να ενισχύσει τις ενεργειακές κοινότητες, θα μπορούσε να ενισχύσει τον νόμο 4513 του ΣΥΡΙΖΑ με προτεραιοποίηση των επενδύσεων, των συνδέσεων και τη διασφάλιση της χρηματοδότησής τους. Είμαι υποχρεωμένη να φέρω μερικά τραγικά παραδείγματα που υπονομεύουν τη δίκη μετάβαση των λιγνητικών περιοχών. Ξέρετε, είναι η πρώτη εφαρμογή της δίκης μετάβασης. Και είναι πραγματικά οξύμερο. Ενώ στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σχεδιάζονται τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα της ΔΕΗ σε συνεργασία με τη γερμανική ΡΟΗ, ενεργειακές κοινότητες κοινοφελούς σκοπούς για την αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας αδυνατούν να συνδεθούν στο δίκτυο. Ο ΔΕΔΗ απέρριψε το αίτημα της ενεργειακής κοινότητας του Δήμου Φλόρινας και του Δήμου Πρεσπών για σύνδεση στο δίκτυο φωτοβολταϊκό ισχύος 4 κιλοβάτ, λόγω έλλειψης διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου, όπως επίσης και το αίτημα της ενεργειακής κοινότητας Δημήτριος Υψηλάντης για σύνδεση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος μόλις 0,5 μεγαβάτ, με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό για να παρέχει φτηνό ρεύμα σε πάνω από 70 οικογένειες της περιοχής. Οι διαφορές λοιπόν στις πολιτικές επιλογές των κομμάτων, δεν θεωρητικές, επηρεάζουν τις ζωές μας άμεσα. Στην τρίτη ενότητα προσπαθείτε για ακόμη μια φορά να ρυθμίσετε το χάος που δημιουργήσατε με τον περιβόητο νόμο του κ. Χατζηδάκη με τη φούσκα των ΑΠΕ, για έργα που δεν θα υλοποιηθούν ποτέ. 100 γιγαβάτ βεβαίως παραγωγούς, ένα δίκτυο που δεν σηκώνει ούτε το 10% αυτών. Χρεώνοντας συγχρόνως στους παραγωγούς με 1,75 δισεγγυητικές, και ένα χαράτσι που βάλετε σε όλα τα έργα ΑΠΕ, 6% του ετήσιου εσόδου, όταν χρεοκοπήσετε τον ΕΛΑΠΕ. Κατά τα άλλα, ορίζονται οι περιοχές πρώτης επιλογής ΑΠΕ, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει τα απαιτούμενα εργαλεία, τις ΕΠΗΜΗ, τα προεδρικά διατάγματα για τις περιοχές Natura 2000 και κυρίως την αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού ΑΠΕ. Εδώ υπάρχει και αιτιολογημένη γνώμη πλέον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούστε και δικούς σας βουλευτές να λένε: κάντε την αναθεώρηση του χωροταξικού. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν κινήματα ενάντια στις ΑΠΕ. Αν δεν τακτοποιήσετε το χώρο. Τώρα, το περιεχόμενο των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών αλλάζει και υπάρχει παρέμβαση σε επιτρεπέτες χρήσεις ναρκοθετώντας πλήρως την εκπόνηση των ΕΠΗΜΗ και την έκδοση περιοδικών διαταγμάτων και σχεδίων διαχείρισης για όλες τις περιοχές Natura. Αυτό θα επιφέρει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και όταν η χώρα έχει ήδη καταδικαστεί από το Δικαστήριο της Ευρώπης λόγω αυτής της έλλειψης. Είναι διατάξεις που ξαναφέρεται τον Ιούλιο του 2022, τις αποσύρατε μετά την κρατακαραυγή και υποσχεθήκατε διαβούλευση, η οποία αυτή τη φορά ήταν μόλις 4 μέρες. Ολοκλήρωσε, σας παρακαλώ. Τελειώνω. Θα αναφερθώ λίγο σε κάποιες περιπτώσεις με εγκαταστάσεων που αφορά στις περιοχές τις λιγνητικές που έχουν δώσει φως όλη τη χώρα και κάτι και κινδυνεύουν να μείνουν αγκαλιά με τα εδάφη, τα παλωτριωμένα. Αναφέρομαι στην Ακρινή. 3 στους 4 πολίτες ήταν υπέρ της μετεγκατάστασης. Επιπλέον εκδόθηκε η σχετική απόφαση του ΣΤΕ που δικαίωσε τους πολίτες της Ακρινής και δεν δέχτηκε τους ισχυρισμούς του ΙΠΕΝ και της ΔΕΗ ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Η απόφαση του ΣΤΕ ήταν σαφής να ολοκληρωθεί μετεγκατάσταση την οποία καταπατάτε. Έχει πάει ήδη ο Πρωθυπουργός και έχει υποσχεθεί ότι θα σεβαστεί το δημοψήφισμα των κατοίκων. Τι έγινε? Βέβαια, θέσαμε και θέμα της συνταγματικότητας για τη συγκεκριμένη διάταξη. Και βέβαια δεν υπάρχει καμία αναφορά για την επίλυση των ζητημάτων της Αχλάδας και των Βαλτόνερων της Φλόρινας. Μάλιστα, με πρόσφατη απόφαση του κ. Σκρέκα προβλέπεται η διατήρηση της απαλωτρίωσης μόνο για μία περιοχή του χωριού. Φανταστείτε ένα χωριό, η μία περιοχή του θα απαλωτριωθεί και άλλες δύο πάει η κοινωνική συνοχή. Και τα Βαλτόνερα ζητάμε κατά προτεραιότητα μετεγκατάσταση κόκκινης ζώνης και στη συνέχεια του συνόλου του χωριού. Και να σας πω κάτι, υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που προειδοποιούν, κύριε Υπουργέ. Να είστε σίγουροι λοιπόν ότι η Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεχάσει τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όπως δεν θα τη ξεχάσει και όλη η χώρα, το πιάτσικο, στις δημόσιες υποδομές και στην ιδιωτική περιουσία, από τη ΔΕΗ και τα ενεργειακά δίκτυα μέχρι την πρώτη κατοικία των δανειοληπτών και σήμερα τη διαχείριση του νερού και των απορριμμάτων. Το πολυνομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί και η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να κηρύξει εκλογές. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα και από μένα.